βάλουν ώστε να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτή τη δυσκολία. Mm-hmm. Χρειάζεται ίσως, λοιπόν... που το λέω, αλλά ίσως πρέπει και ο ΣΥΡΙΖΑ να δεχτεί με μεγαλύτερη, έτσι, να έχει μια δεκτικότητα στην κριτική. Του λέει η αντιπολίτευση καθυστέρησε σε μερικά πράγματα και παίρνει φωτιά αμέσως και αρχίζει και φωνάζει και βρίζει και αυτά και αυτό. Ο ίδιος ο κ. Μουζάλας είπε χθες, αν δεν κάνω λάθος, ότι αντιδράσαμε αργά. Κοιτάξτε, κανένας δεν αντιδράει και δεν βρίζει. Είμαστε ανοιχτοί σε μια κατάσταση. Ναι, ναι, ότι το είπατε εσείς. Εξανίσταται. Ναι, 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 βρίζει. Όχι, κανείς δεν εξανίσταται. Το εξανιστάμεθα όταν τα προβλήματα συσσωρεύονται, όχι απέναντι στην αντιπολίτευση. Και εγώ εξανίσταμαι όταν η αντιπολίτευση, αντί να κοιτάξει το αύριο τι μπορεί να κάνουμε τώρα, γυρίζει πίσω. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, αύριο ξανά εδώ έχουμε και εγώ είμαστε τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μείζωνα κρίση, χρειαζόμαστε συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών, σύμπλευση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, την απόλυτη ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και προφανώς τη συνδρομή της Εκκλησίας. Είναι βασικό για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, να λειτουργήσουμε συντονισμένα σαν κοινωνία με τις αρχές και τις αξίες που έχουμε, που αποδεικνύουμε και τώρα και έχουμε αποδείξει διαχρονικά ότι έχουμε σαν κοινωνία. Θυμίζω ότι στις αρχές και στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν τα Βαλκάνια σπαράσονταν από εμφύλιους, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία αποτέλεσε χώρο υποδοχής και φιλοξενίας για εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες. Θυμίζω και τα ρεύματα εισδοχής από την Αλβανία και τους Σέρβους, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν πολλά παιδάκια σε σπίτια ελληνικών οικογενειών στα μέσα της δεκαετίας του 90. Καλά, σαν μεγέθη δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ μικρότερη η σημερινή κρίση. Είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτό που αντιμετώπισε η Ελλάδα τη δεκαετία του 90 από την Αλβανία. Πολύ μικρότερη. Και θα είναι μικρότερη. Αυτό δεν σημαίνει... Είναι μικρότερο το κύμα προσφύγων σημαίνει... από το... Όχι, όχι. Το κύμα το οποίο ήρθε στην Ελλάδα, ναι, από την Αλβανία τη δεκαετία του 90... Και έμεινε, λέτε εσείς. Ναι. Έμεινε, εδώ τα ζήσαμε. Εγώ μέγκα, έβλεπα παιδάκι, ήμουνα τη δεκαετία του 90. Ήταν, και έλεγε, πολύ μεγάλο. Έχουν έρθει 3 εκατομμύρια, έλεγαν. Εντάξει, θα ήταν 1,5, θα ήταν ένα. Αλλά τέλος πάντων. Απλώς καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, το είπε και ο υπουργός ο κ. Μουζάλας, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν στην Ελλάδα τελικά. Η χώρα μετατρέπεται πια από μια χώρα transit σε μια χώρα παραμονής. Αυτό είναι η συζήτηση της Δευτέρας. Πώς? Το είπε και ο Τούσκ. Αυτό είναι η συζήτηση της Δευτέρας. Τι διεκδικούμε τη Δευτέρα? Τη Δευτέρα διεκδικούμε και την εφαρμογή των συμπεριφωνημένων μέχρι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν θα διαιρείται με τείχη και φράχτες, αλλά όλοι θα σηκώσουν βάρος των προσφυγικών ροών, εμείς σηκώνουμε πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μας αντιστοιχεί. Και το γεγονός ότι θα αντιληφθούν όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πιέσει την Τουρκία ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση, αυτό το κυνηγητό και αυτό το κρυφτό. Εμείς εργαζόμαστε ώστε την άλλη εβδομάδα και η σύνοδος η οποία θα γίνει στη Σμύρνη να πετύχει και εκτιμούμε ότι όταν θα προχωρήσει με θετικό τρόπο η ειρηνευτική διαδικασία στη Συρία, την οποία βέβαια εμείς σαν Ελλάδα καταλαβαίνετε έχουμε μικρά περιθώρια να εμπλακούμε και να βοηθήσουμε. Έχετε μια ισχυρή σύμμαχο σε αυτή την βάση, έτσι, την κυρία Μέρκελ. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό. Λέγαμε απλώς πώς θα φέρει η ζωή καμιά φορά. Κοιτάξτε, εγώ δεν. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε αιμονές. Η κάθετη αντίθεσή μας στο ζήτημα της λιτότητας δεν μπορεί να είναι ότι δεν μας αρέσει το πρόσωπο της κυρίας Μέρκελ που έχει μια πιο θετική στάση στο ζήτημα το προσφυγικό. Μακάρι όλοι οι συντηρητικοί χώροι στην Ευρώπη να υιοθετούσαν τη θέση της κυρίας Μέρκελ. Γι' αυτό και εγώ ήμουνα σε αυτούς που πάντοτε στο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζαμε ότι η σύγκρουση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι με τη λογική της λιτότητας και όχι με τη Γερμανία. Εγώ δεν έπασχα από αντιγερμανισμό, ναι, από λογική ενάντια. Συνάδελφοι, θα πολύ. Το γερμανοτσόκα το λέω όμως. Το λέω όμως. Το γερμανοτσόκα λίγο το γενίκευε. Δεν το έχω πει ποτέ. Δεν συμφωνώ. Το γενίκευε λίγο το θέμα. Όχι, γελιστές, όχι γερμανοτσόκα. Ενοχλούνται μερικοί από το γεγονός ότι προσπαθούμε αυτή τη στιγμή και στο συντηρητικό χώρο να χτίσουμε συμμαχίες στην Ευρώπη που να βάζουν μπροστά τις αρχές, τις ενωσιακές, τις αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς. Εμείς θα το κάνουμε αυτό. Το γεγονός ότι κάποιοι είχαν άρρηκτη σχέση με αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούσαν τη λογική της εσωτερικής υποτίμησης και της λιτότητας, εμάς δεν μας απαγορεύει και τη λογική του φαύλου κύκλου της οικονομίας. Καλά, πάντως δεν έχω ξεκινήσει η ανάπτυξη. Να προσπαθούμε να τη μετατρέψουμε σε ενάρετο κύκλο της οικονομίας. Λιτότητα, και να σπάσουμε, να τη χαλαρώσουμε τη λιτότητα, να περάσουμε σε ανάπτυξη.
στο δεύτερο σκέτο ναι. αυτό. Κύριε Μωρέ, θα μπούμε στη λιτότητα, θα μπούμε μετά να τελειώσουμε το προσφυγικό. Επειδή πήρε φόρο ο κ. Ζαχαριάδης, αλλά θα μπούμε μετά, είπατε σε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Στα λιτότητα ναι, και στις σχέσεις με το